Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη Τατιάνα Στεφανίδου. Εκτός αυτού, η Τατιάνα Στεφανίδου απειλεί με μηνύσεις μετά τα όσα καταγγέλθηκαν από τηλεθεατές, μετά τις καταγγελίες του κόσμου, ότι όποιοι είδαν την εκπομπή της, είδαν ξεκάθαρα ότι η κυρία Στεφανίδου, χαϊδεύει το Λιγνάδι και ότι έκανε τον συνήγορό του εντός εισαγωγικών. Ή έπαιρνε το ρόλο, λένε οι τηλεθεατές τα λένε αυτά, ή έκανε το ρόλο της δικαστίνας. Είναι και γραμμένα και στο διαδίκτυο, έτσι. Τα λέμε για να μην παρεξηγηθήσει κανείς ότι τα λες εσύ και εγώ. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Είναι έτσι. Καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει από εκατοντάδες τηλεθεατές, οι οποίοι εξοργισμένοι έχουν κατακλείσει τα social media. Είδαμε και την κυρία Τσανακλίδου, τη γνωστή τραγουδίστρια να... Την αποκάλεσε άθλια και συχαμένη. Το θυμόμαστε, σας το παρουσιάσαμε και χθες. Υπήρχε μια μεγάλη μερίδα τηλεθεατών που λέει τι είναι αυτά τα πράγματα, Τατιάνα Στεφανίδου. Τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο για Τατιάνα Στεφανίδου όταν δύο εταιρείες απέσυραν τις διαφημίσεις τους από την εν λόγω εκπομπή. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θα μάθουμε σε λίγο. Να πάμε το ξαναπείς πρώτα. Όμως, γιατί δεν θα ξανακουστεί αυτό στην τηλεόραση και σε πάω στοίχημα όπως πολλές φορές δεν έχει ακουστεί πέραν της εκπομπής μας. Και είναι το πιο σημαντικό. Ξαναλέμε λοιπόν ότι δύο εταιρείες οι οποίες διαφημιζόντουσαν στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους των δύο εταιριών μέσα στα social media ανακοίνωσαν ότι απέσυραν τις διαφημίσεις τους, τις χορηγίες τους από την εκπομπή της Τατιάνας. Και λένε κάτι, τρέμει η καρέκλα της στον Α, να μπει το ερωτηματικό. Τρέμει η καρέκλα της στον Α της κυρίας Στεφανίδου. Για πάμε γρήγορα να μας πεις τι ακριβώς συνέβη με τις εταιρείες. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πρώτη εταιρεία που είναι η Naxus, πασίγνωστη εταιρεία με παπούτσια. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από ένα σχόλιο που έκανε μία χρήση του διαδικτύου στην εταιρεία και τους έγραφε ότι έχετε λάβει υπόψη σας ότι η εκπομπή T-Live, στην οποία είστε χορηγός, κρατάει αμφιλεγόμενη στάση στο ελληνικό Me Too, υποστηρίζοντας προκλητικά έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Σκεφτείτε λίγο σε ποιους επιλέγετε να διαφημιστείτε. Έτσι όπως σας μάθαμε, έτσι και θα σας ξεγράψουμε. Η εταιρεία λοιπόν αμέσως απάντησε και το έχει βάλει σε όλους τους χρήστες που τις ζητάνε το ίδιο πράγμα να φύγει από την εκπομπή της Στεφανίδου. Απαντάει λοιπόν η εταιρεία και λέει: η εταιρεία Naxus καθιστά σαφές ότι διαφωνεί με την πολιτική της εκπομπής T-Live με παρουσιάστρια την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου για το κοινωνικό κίνημα MeToo.gr. Και αφουγκραζόμενη το παλμό της κοινωνίας, έχει δρομολογήσει την απόσυρση της χορηγίας από την ελόγω εκπομπή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν τη συγκεκριμένη εταιρεία που διαβάσαμε στα social media τους. Ναι. Πάμε λοιπόν. Τώρα εμφανίστηκε και μια δεύτερη εταιρεία. Εμφανίστηκε και μια δεύτερη εταιρεία, η οποία είναι και αυτή χορηγός στην εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου. Είναι η εταιρεία καλλιτικών Grigi. Ναι. Και έχουν ανεβάσει και αυτοί στα social media τους και λένε με ανακοίνωση ότι το κίνημα Me Too έχει την απεριόριστη υποστήριξή μας. Η εταιρεία Grigi καθιστά σαφές ότι διαφωνεί πλήρως με την πολιτική της εκπομπής T-Live και γι' αυτό το λόγο αποσύρει τη χορηγία της από την εκπομπή. Είμαστε δίπλα στα θύματα και τις οικογένειές τους. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από δύο εταιρείες οι οποίες απέσυραν τις διαφημίσεις τους, τις χορηγίες τους από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έχοντας πιεστεί η Τατιάνα Στεφανίδου με όλα αυτά σήμερα, βγήκε και έκανε μία ανακοίνωση μέσα από την εκπομπή της, όχι γραπτή ανακοίνωση, μίλησε η ίδια και πάμε να δούμε ακριβώς το τι είπε στέλνοντας μηνύματα ότι θα κάνει μηνύσεις. Mm. Παρακαλώ. Θα ήθελα κάτι να πω εγώ εδώ, το οποίο αφορά σε fake news από συγκεκριμένες ιστοσελίδες, πολύ συγκεκριμένες στο διαδίκτυο, που αφορούν στην εκπομπή.
πριν από... Εσείς με παρακολουθείτε καιρό και όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ και 2 μήνες από τότε που ξεκίνησε το κίνημα MeToo, από την πρώτη καταγγελία της Σοφίας της Μπεκατόρου, πάνε πια πάνω από 2 μήνες, έχουμε ασχοληθεί κατά κόρον, παρουσιάζοντας θύματα, μαρτυρίες, καταγγελίες, παροτρύνοντας τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους, μιλώντας με δικηγόρους, βγάζοντας υποθέσεις. Ξέρετε λοιπόν εσείς οι τηλεθεατές της εκπομπής πώς ακριβώς έχουμε χειριστεί όλη αυτή την υπόθεση. Κάποιοι λοιπόν, παίρνοντας μία συγκεκριμένη φράση μου την οποία αποφάσισαν να παραφράσουν, δηλαδή να κάνουν μία ελεύθερη, μεταφορική απόδοση των όσων είπα, σκοπίμως και με δόλο, για να με πλήξουν, διέσπηραν ψευδείς ειδήσεις, που είναι ποινικό αδίκημα, στο διαδίκτυο. Οι ψευδείς αυτές ειδήσεις δημιούργησαν ένα κλίμα. Και υπάρχει και κόσμος ο οποίος μπορεί να μην έχει δει την εκπομπή, μπορεί απλά να βλέπει ένα απόσπασμα που έχει ανέβει με την ελεύθερη ερμηνεία αυτών που προσπάθησαν να δημιουργήσουν το πρόβλημα. Και εκεί δημιουργείται ένα κλίμα, ένας ντόρος, μια διάθεση να πετάξουμε ανθρώπους στην αρένα. Μια ανθρωποφαγία η οποία όμως γίνεται σκόπιμα με τα fake news. Ξέρετε, τα fake news είναι επικίνδυνο πράγμα στα social media. Κυκλοφορούν για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχουν κυκλοφορήσει για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Χρησιμοποιούσαν οι προφυλακισμένοι χρυσαυγίτες και έχω δεχτεί από αυτούς πάρα πολύ λάσπη και πολλά fake news στο παρελθόν. Τα χρησιμοποιούσαν τα social και οι χρυσαυγίτες για να μου επιτεθούν. Ακραία στοιχεία. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σπηλώσουν. Χρησιμοποιούν αυτή την τακτική. Δηλαδή, παίρνουν μια φράση, την παραφράζουν, γράφουν μια fake είδηση. Και στη συνέχεια δημιουργούν ένα κλίμα που ο κόσμος λέει: «Ω, τι έγινε», χωρίς να έχει δει την εκπομπή ο κόσμος. Αυτοί οι οποίοι αντιδρούν δεν την έχουν καν δει, συμπεραίνουν ότι αυτό. Λοιπόν, όσο γι' αυτό λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι καταγγελίες θα γίνουν εκεί που πρέπει. Και η Google και η Facebook και όλοι τα fake news τα τιμωρούν. Θα γίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που πρέπει και εναντίον αυτών που πρέπει, εναντίον αυτών που σκοπίμως και για συγκεκριμένους λόγους τα ξεκίνησαν και η αλήθεια θα λάμψει. Γιατί είπαμε να μην δώσουμε σημασία σε αυτό το παραδιαδίκτυο. Αλλά βλέπω ότι συνεχίζει να γίνεται πολύ στοχευμένα και αυτοί οι οποίοι το προκάλεσαν σκοπίμως θα λογοδοτήσουν. Μάλιστα. Αυτά λέει Στεφανίδου. Και εγώ ερωτώ. Οι εταιρείες οι οποίοι είναι χορηγοί και απέσυρα τις διαφημίσεις δεν είχαν δει. Δηλαδή είναι σαν να τους λέει ότι δεν έχετε δει. Ναι. Εσείς που αποσύρετε εταιρείες στη χορηγία εδώ, δεν έχετε δει. Απλά και ακούσατε. Απλά σας ακούσατε τους άλλους και χωρίς έχετε δει. Και εσείς με κατηγορείτε στην ουσία. Γιατί εδώ οι δύο εταιρείες οι οποίες έχουν βγει είναι ξεκάθαρες. Λένε ότι διαφωνούν. Τι λένε οι δημοσιεύσεις στα social media? Ότι διαφωνούν. Ναι, ρε, η εταιρεία Anaxus λέει ότι καθιστά σαφές ότι διαφωνεί με την πολιτική της εκπομπής στη live και με την παρουσιάστρια κυρία Τατιάνα Στεφανίδου. Το προηγούμενο τίτλο μας παρακαλώ. Άρα, αυτό το οποίο γίνεται είναι οι εταιρείες είναι ξεκάθαρες και λένε ότι διαφωνούν με την πολιτική της εκπομπής. Mm-hmm. Ίωνα. Εφόσον διαφωνούν με την πολιτική της εκπομπής, σημαίνει ότι οι εταιρείες έχουν δει. Έτσι. Και πάμε να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει γίνει ολόκληρος ο σάλος. Το βίντεο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι αυτό το οποίο εξόργησε το τηλεοπτικό κοινό. Αυτό το βίντεο είναι fake news, Τατιάνα Στεφανίδου. Αυτό το βίντεο είναι παραμύθι. Για ποιο λόγο να θέλουν να σε χτυπήσουν όπως λες? Για ποιο λόγο? Δεν σκέφτεσαι αυτά τα οποία είπες στον αερά? Είμαστε. Τι είμαστε? Δεν βλέπουμε, δεν ακούμε. Δεν ακούσαμε, δεν είδαμε. Υπάρχει εδώ το υλικό. Είναι fake news αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι fake news αυτό. Εκτός και αν είναι fake news, τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν ότι η χορηγία πέσει στις διαφημίσεις. Είναι fake news. Όχι, μπήκαμε είναι μέσα. Μπήκαμε σελίδες μέσα. Εκτός και μπήκανε hacker και χάκαραν τις εταιρείες και είναι παραμύθι ότι αποσύραν τις χορηγίες.
Υπάρχει και κάτι τελευταίο. Μπορεί η κυρία Στεφανίδου να αναφέρεται σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Όχι, είναι ξεκάθαρα. Τα είπε. Ήταν ξεκάθαρα. Ήταν ξεκάθαρη η Τατιάνα Στεφανίδου. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, τι λέει. Πάντως οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές. Η μάσκα κρύβει το πρόσωπο. Ο σκούβος κρύβει τα μαλλιά. Το βλέμμα όμως είναι ελεύθερο. Και τα λέει όλα. Αυτό το βλέμμα είναι ένα βλέμμα που μιλάει. Είναι το βλέμμα του φόβου, της απόγνωσης. Της απόγνωσης και θα πούμε κιόλας. Σε λίγο Θεοδόση Πάνου έχει πληροφορίες για το πώς πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ναι, με το βλέμμα του Δημήτρη Λιγνάδη επανήλθαμε λοιπόν μετά τη δήλωση του κυρίου Κούγια. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει υπερβάσεις σε αυτή την περίπτωση από πάρα πολλές πλευρές. Έχουν γίνει υπερβάσεις από την πολιτική ηγεσία του τόπου πρωτίστως που ξεκίνησε η όλη αντιπαράθεση και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κυρίου Λιγνάδη. Έχουν γίνει υπερβάσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν γίνει ίσως και από τις αρχές και την ελληνική δικαιοσύνη. Από την άλλη, ωστόσο, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να έχει μια δικαίη δίκη. Και αυτό είναι ο Λιγνάδης. Έχουμε όμως από την άλλη πλευρά και μια επανάσταση. Έχουμε μια επανάσταση η οποία δεν έχει συμβεί μόνο στην Ελλάδα. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Το Me Too δεν είναι ελληνική έκφραση. Είναι αμερικάνικη. Και αυτή η επανάσταση μπορεί να φέρει με ίσως και κάποια παράπλευρα θύματα. Ναι, αλήθεια, να το ομολογήσουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Η επανάσταση αυτή μπορεί να φέρει μια τρομακτική αλλαγή, μεγάλη αλλαγή και στο σεξισμό και στη βία κατά των γυναικών και όχι μόνο και στην εκμετάλλευση των εργαζομένων. Πόσες γυναίκες εργαζόμενες δεν έχουν πέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης διευθυντών, εργοδοτών, αλλά και άντρες και αγόρια. Στην περίπτωση και συμπεριφοράς όσων έχουν εξουσία κυρίως στους επαγγελματικούς χώρους, Τατιάνα, που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια να εκμεταλλεύονται αρκετοί, όχι όλοι, την εξουσία που τους δίνει η θέση τους. Οι επαναστάσεις λοιπόν έχουν υπερβάσεις, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί για να αλλάξουμε σελίδα πρέπει να κάνουμε την επανάσταση. Από την άλλη, επαναλαμβάνω ότι και ο κύριος Λιγνάδης δικαιούται να έχει μια δικαιή δίκη. Μάλιστα. Αυτό το βίντεο είναι fake news. Λοιπόν, Φίλιππε, όση ώρα μιλάτε, ναι, έχω μπει στην επίσημη ιστοσελίδα των ελληνικών Greek Hoaxes. Ναι. Greek Hoaxes είναι τα fake news. Είναι οι ψεύτικες ειδήσεις. Ναι. Δεν υπάρχει λοιπόν σε κανένα σημείο πουθενά, ναι, καμία αναφορά σε fake news ως προς το συγκεκριμένο θέμα και την κυρία Στεφανίδου. Μάλιστα, βλέπω ότι στα δεξιά της ιστοσελίδας υπάρχει ένα βίντεο όπου, επειδή έχουμε κάνει όλη αυτή την αναφορά σχετικά με τα μάτια της και το πώς μίλαγε για τον Λιγνάδη, όπου έχουν ανεβάσει ολόκληρο το βίντεο προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Επομένως, προσπαθώ να καταλάβω πού στηρίζεται η κυρία Στεφανίδου για να προβεί σε οποιασδήποτε μηνύσεις. Έχει δικαίωμα να κάνει. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει μηνύσεις αγωγές. Τη βάση δεν μπορώ να καταλάβω. Σας λέω στην επίσημη ιστοσελίδα και δεν υπάρχει. Εγώ δείχνουμε το βίντεο. Είναι fake news το βίντεο αυτό. Είναι fake news. Κυρία Τατιάνα. Είναι fake news, πες μας. Εσύ μιλάς. Από τον Α είναι. Είναι fake news. Τι προσπαθούμε, ρε παιδιά, να καλύψουμε, τι και να πούμε τώρα. Έλατε. Και θες κάνω μου και εμένα μήνυση, Τατιάνα, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στα δικαστήρια, τα πούμε. Δεν πάει πρόβλημα. Είναι fake news. Που μιλάς για τα ματάκια του Λιγνάδη. Που κάνετε τηλεδικαστήριο. Που δεν πρέπει να παρέμβουν οι ειδικοί. Που δεν έχουν κάνει ακόμα παρέμβαση για την τηλεδίκη. Που εξευκυλίζουμε τα θύματα. Που υποβαθμίζουμε τα στοιχεία τα οποία έκριναν οι εισαγγελικές αρχές ότι ήταν στοιχεία, ντοκουμέντα και γι' αυτό και προφυλακίστηκε. Γιατί στην εκπομπή σου, Τατιάνα Στεφανίδου, στοιχεία που υπήρχαν στην δικογραφία, εσύ τα εξευτέλισες και τα ευτέλισες και τα έκανες ανύπαρκτα. Τη στιγμή που οι εισαγγελείς έκριναν ότι είναι σοβαρά στοιχεία και γι' αυτό και προφυλακίστηκε ο Λιγνάδης.
Μας δουλεύεις τώρα. Μας δουλεύεις. Και μένω εδώ. Και μένω εδώ. Όχι δούλεμα όμως. Βγες και πες συγγνώμη να τελειώνουμε. Όχι δούλεμα. Όχι και δούλεμα ρε Τατιάνα. Αυτό που πήγες εσύ να δείξεις ως στοιχεία, τα οποία δεν στέκουν, είναι τα στοιχεία που εισαγγελείς και το δικαστικό και η συμβούλιο εκεί, οι πρόεδροι, τι ήταν εκεί οι δικαστές, έκριναν στο δούλευμά τους το ότι είναι στοιχεία σημαντικά για την προφυλάκηση και επικίνδυνη και ότι είναι επικίνδυνος ο Λιγνάδης. Φίλιππε, καταλαβαίνεις ότι έχει χάσει αυτή τη στιγμή τη γη κατά τα πόδια. Πάρουμε, να πάρουμε. Καρέ, καρέ. Θα αφιερώσουμε μια εκπομπή στη Στεφανίδου, καρέ, καρέ στο τι έλεγε και θα πάρουμε και το δούλευμα από την εισαγγελία και να δούμε. Βέβαια. Αυτό που η κυρία Στεφανίδου έλεγε δεν είναι τίποτα, γιατί βγήκε και έλεγε και ο ημερομηνής είναι λάθος και αυτό είναι εκείνο και εκείνο είναι το άλλο και η φωτογραφία αυτή έδειχνε το παιδάκι ότι ήταν άλλη ηλικία. Δεν τα λέμε εμείς, Στεφανίδου. Υπάρχει το αρχείο. Θα δούμε λοιπόν πόσο οι εισαγγελικές αρχές και το δούλευμα το οποίο υπάρχει για αυτά τα οποία προσπαθούσαν τηλεοπτικά να υποβαθμίσουν σε αυτή την υπόθεση, τα πήραν πολύ υπόψη τους οι εισαγγελείς και οι αρχές αυτού του κράτους. Και μπράβο που έχουμε αυτούς εισαγγελείς και έχουμε ελληνική δικαιοσύνη. Και τη δικαιοσύνη δεν την κάνουν τα κανάλια, τα δικαστήρια και οι εκπομπές. Και μένω εδώ.